κάνετε, πώς μου είσαστε. Εύχομαι να είσαστε όλοι και όλες καλά. Πεμπτούλα σήμερα, είναι λίγες μέρες πριν τη βάφτιση. Τρέχω σαν το Βέγκο, χθες δεν κατάφερα να σας δείξω. Λέτε ζουμπουλάκια μου, με έχει πάρει τώρα αυτές τις μέρες τρέχω. Χθες δεν κατάφερα να τραβήξω τίποτα, ναι, δίκαι έχετε. Και τώρα πάω να αφήσω το αμάξι για να πληθεί, για να είναι λίγο καθαρό για τη βάφτιση. Ωραία, χάσατε, κουνήθηκε εκεί το κινητό, καλά πάει και αυτό. Πάω να πλύνω και το αμάξι, να έρθει η ξαδέρφη να με πάρει από το πλυντήριο, να πάμε έπειτα να... έπειτα από το πλύσιμο το αυτοκίνητο, να πάμε να αφήσω τα μάξι. Να τώρα είμαι πρωί, δεν έχω πιει καφέ ακόμα, το καταλαβαίνετε άλλωστε. Θα έρθει η ξαδέρφη μου να με πάρει από εκεί, θα πάμε στο σπίτι της να ετοιμάσουμε πράγματα. Θα γυρίσουμε. Τα πήρα όλα. Το σκέφτομαι τώρα, μα τα πήρα όλα. Ωραία. Θα γυρίσουμε έπειτα από το σπίτι της, θα πάμε να πάρουμε το δικό μου αμάξι για να αφήσουμε το δικό της. Και μετά θα πάμε να πάρουμε το δικό της αμάξι και να φύγω κι εγώ, φαντάζομαι ότι θα έχουμε τελειώσει και θα γίνουν όλα αυτά με αυτή τη μικρή φαντασία που έχω. Θέλω να πιστεύω. Τώρα πάω να βάλω και βενζίνη για αύριο και για μεθαύριο, γιατί έχω πολλά δρομολόγια να κάνω, οπότε πρέπει να είμαι έτοιμη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και μόλις συνειδητοποιώ ότι έχω ξεχάσει κάτι στο σπίτι, οπότε πρέπει να γυρίσω να το πάρω και αυτό από το σπίτι. Καλά πήγε και αυτό. Πάμε να βάλουμε βενζίνη, γιατί ρε παιδιά, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, και άμα ξυπνάς και με το που ξυπνάς τα κάνεις όλα λάχα μέχρι το τρέξιμο, κάτι θα ξεχάσεις. Είσαι άνθρωπος, δεν γίνεται αλλιώς. Τα πούμε τώρα. Οπότε πάμε να βάλουμε βενζίνη και να πάμε. Βάλα 40 ευρώ βενζίνα και μπήκαν 21 λίτρα. Κάποτε έβαζε 40 ευρώ και μπαίναν 30 λίτρα. Τις παλιές εποχές που δεν τις πρόλαβα εγώ σαν οδηγός, που είχε και 1 ευρώ η βενζίνα, ακόμα καλύτερα. Άι, τα έχουν ξεφτυλίσει όλα. Τέλος πάντων, από το σπίτι να πάρω αυτό που ξέχασα και να πάω πάλι πέρα στην Ανθή. Όχι, να πάω να αφήσω το αμάξι στο πλυντήριο, να έρθει η Ανθή να με πάρει από εκεί. Τι θα κάνουμε. Και έτσι που λέτε. Οπότε ζουμπουλάκια θα σας αφήνω και τα λέμε από την Ανθούλα, όσο θα είναι εφικτό να τα πούμε, λόγω του ότι τρέχω. Οπότε ναι, ζουμπουλάκια μου, τα λέμε από την Ανθούλα. Ξαδέρφουμε και φτιάχνουμε κάποια πράγματα. Έχουμε φτιάξει ένα καβαλέτο που δεν θα σας δείξω ακριβώς. Αχ, είδατε λίγο σποιλεράκι. Θα τα δείτε ολοκληρωμένα στο vlog του στολισμού που θα κάνω το Σάββατο, γιατί τώρα σε αυτά που φτιάχνω τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ανοίξω, γιατί λιώνει ο χρόνος. Οπότε σίγουρα αύριο και το Σάββατο θα σας δείξω περισσότερα πράγματα. Και τώρα φτιάχνουμε εδώ τα καβαλέτα, φτιάχνουμε αυτά που τύπωσα χθες, που είχα πάει και τύπωσα κάτι πραγματάκια. Και ήπιαμε και λίγο καφέ, άνοιξε αυτό το ρημάδι μάτι, όπως καταλαβαίνετε, το βλέπετε άλλωστε, δεν χρειάζεται να πούμε. Και έτσι που λέτε, οπότε τώρα φτιάχνουμε αυτά. Η ξαδέρφη εδώ μαγειρεύει και μακαρόνια με κοιμά θα μου κάνει για να φάω. Πώς το λέει το τραγούδι? Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φάω. Ναι.
Και μετά λέει θα με τρίψει κιόλας για να ξεπιαστώ. Ναι. Ναι, να, το λέει. Το έχουμε αποκλειστικό, ναι. Και έτσι που λέτε, εννοείται ότι είμαι έτσι με μια απλή αλογουρά, γιατί δεν... Θέλω να πάω να πάρω και παπούτσια. Δεν έχω πάει να πάρω παπούτσια για τη βάφτιση. Δεν ξέρω πότε θα πάω να πάρω αυτά τα ρημάδου παπούτσια. Έχω αφήσει το αμάξι, όπως σας είπα, για πλύσιμο. Θα πάμε σε λιγάκι να το πάρουμε. Και τώρα κάνουμε τις κατασκευές. Ανέβουμε και από πάνω να φτιάξουμε πολλά πράγματα. Θέλουμε να φουσκώσουμε και κάποια μπαλόνια. Πρέπει να ανέβεις να πάρεις την κούτα με τα μπαλόνια από πάνω. Όχι, βρε, να πάει πουθενά να σπάσουν, να έχουμε άλλα. Και μπουλάκια αυτό. Μου, οπότε δουλειά μου. Είμαι η καταστροφή σκέτ. Ήρθα στο Τζάμπο να πάρω κάτι πραγματάκια που θέλαμε για το στολισμό και αγόρασα και ένα κάθισμα για την Παναγιωτούλα, γιατί αυτό θα το πάρει η Μπέμπα και να έχει και ένα Παναγιωτούλα. Του συνόλου μου φύγε μόλις ένα 150-160. Καλά πήγε και αυτό. Είχε 110 ευρώ το κάθισμα και τα μικρούλια αυτά τα σκατολοίδια που πήρα, οπότε πήγε καλά και αυτό. Άντε να δούμε. Άντε καλό ρίζικο να είναι για το παιδάκι και μια χαρούλα. Την Παναγιώτα, κοιτάξτε τα χέρια μου παπαρωμένα από αυτά που φτιάχναμε και να πάω σπίτι να συνεχίσουμε κάτι φιόγκους και να ετοιμαστώ μετά να πάω για δουλειά. Άντε και κοντεύουμε να έρθει αυτή η βάφτη να ξεκουραστούμε μετά. Τέλος πάντων, οπότε να ξεκουραστούμε από Παναγιώτα για να την πάρω. Θα σας αφήσω εδώ ανοιχτούς για να δείτε την αντίδραση κάπως που θα έχει η Παναγιώτα. Να δούμε την αντίδρασή της. Μπράβο, μπράβο. Περίμενε. Άγγιστα. Τι είναι αυτό? Καινούριο! Καινούριο για σένα! Ναι! Σ' αρέσει? Ναι! Πρόσεχε, μη λερώνεις τα μάξι, γιατί το πλύνει η μαμά. Σ' αρέσει! Ναι! Είδες η μαμά τι σου πήρε? Ναι! Καινούριο! Ναι. Α, θα το εξερευνήσεις τώρα? Ναι, κάτσε έτσι, τι είδες τι ωραίο που είναι. Ναι. Γιατί πια είσαι μεγάλο παιδί. Ναι, τώρα θα πέρασε άλλο. Ναι, δεν βρήκα κόκκινο. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Δεν γίνεται και όλα να τα πατήσεις κόκκινα. Βέβαια. Θα πάρουμε κάτι και σε άλλο χρώμα. Ναι. Σου αρέσει? Ναι, αυτό δεν το θέλω. Όχι, το αυτό θα πω. Ποιος κάθεται εκεί? Η Μπέμπα. Η Μπέμπα. Δεν χρειαζόμαστε να κουβαλάμε και το κουνάκι. Δεν χρειαζόμαστε, όχι αγάπη μου. Είδες τι ωραίο που είναι αυτό που σου πήρε η μανούλα? Ναι. Θα το προσέχουμε. Ναι. Πολύ. Ούτε με βάλω τα παπούτσια εδώ. Όχι βέβαια. Είναι καινούργιο, το άλλο το βάλω. Είναι καινούργιο τώρα. Ναι. Α, το άλλο θα τα βάλεις τα παπούτσια δηλαδή. Ναι, δεν είναι καινούργιο. Α, μάλιστα. Και στο κάθισμα αυτό μπορεί. Καλό είναι να μην τα βάζουμε στο κάθισμα τα παπούτσια. Και τι λες και εσύ? Χαίρομαι που σου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Τώρα θα έχεις το δικό σου κάθισμα και θα κάθεσαι στο δικό σου και η Μπέμπα στο παλιό. Ναι. Γιατί το παλιό είναι για πιο μωράκι. Εσύ τώρα είσαι μεγάλη. Δεν είσαι? Και είναι και πιο ψηλά. Και είναι και πιο ψηλά, ναι. Οπότε, όταν θα πάμε στη βάφτιση, εσύ θα κάτσεις στο δικό σου καθισματάκι. Ναι, και την Μπέμπα στο δικό της. Ναι, την Μπέμπα δεν θα την πάρουμε στη βάφτιση, όμως είπαμε. Ναι. Μπέμπα θα μείνει... Θα μείνει στο πέντε. Στη γιαγιά του Φρόσου. Α, σε ευχαριστώ αγάπη μου που σου αρέσουν τα νύχια μου. Πέρασε όμορφο στο σχολείο? Ναι. Μπράβο, χαίρομαι που πέρασε ωραία. Ζουμπουλάκια μου, σταμάξα, άνοιξα. Νομίζω σταμάξα, σας κλείσω. Είναι η ώρα, πάω για δουλειά. Κάνει κρύο, μη με βλέπετε χωρίς μπουφάν, το έχω σταμάξει. Αφήσει. Τι ήταν αυτό, είναι τεράστιο κουνούπι. Τέλος πάντων. Και
Αχ, τι ωραία που μυρίζει, παιδιά, το αμαξάκι φρέσκο πλημμένο. Και πήρα και ένα αρωματάκι και το έχω δέσει εδώ κάτω για να μυρίζει ωραία. Τώρα θα σας ακουμπήσω κάπου εδώ, εδώ. Τι να σας βάλω, μωρέ. Δεν χωράτε. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και πάω για δουλίτσα. Έχουμε κουραστεί, αλήθεια είναι, λίγο με τη βάφτιση, να σας τοποθέτησα εκεί. Αλλά εντάξει, θα περάσει και αυτό, θα ηρεμήσουμε μετά, θα ξεκουραστούμε. Τώρα έδαινα κάτι φιωγκά και έφτιαχνα και κάτι άλλα πράγματα. Ετοιμάστηκα λάχα λάχα και φεύγω για τη δουλειά. Και μετά την ώρα που θα γυρίσω θα φτιάξω και άλλα λίγα φιωγκάκια αν έχω τα κουράγια. Και αφού θα φτιάξω και άλλα λίγα φιωγκάκια, θα σηκωθώ αύριο πρωί πρωί, θα πάω στο χωριό πέρα που θα γίνει βάφτιση, θα ξεκινήσω να φτιάχνω κάποια πράγματα για τη βάφτιση. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, και αύριο και μεθαύριο θα είμαι στο τρέξιμο, πολύ τρέξιμο. Αλλά εντάξει, υπομονή, κουράγια. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μεγάλο θα βγει αυτό το βίντεο, γιατί δεν ξέρω τι έχω τραβήξει. Αλήθεια, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι αυτό το βιντεάκι θα βγει πολύ κούτσικο. Θα τα φτάσει, δεν θα τα φτάσει τα 8 λεπτά, γιατί δεν έχω καταφέρει να τραβήξω πολλά πράγματα. Και έχετε δει και ό,τι και να πείτε, ότι αυτές τις μέρες δεν έχω τραβήξει σχεδόν τίποτα, γιατί τρέχω με τη βάφτιση. Είναι πράγματα που δεν μπορώ να σας δείξω εδώ τώρα στα καθημερινά vlog, για να μην σας κάνω spoiler. Το είπα σωστά? Σωστά θα το είπα. Οπότε γίνεται και αυτό το μπέρδεμα. Μετά την άλλη μισή μέρα δουλεύω, οπότε δεν μπορώ να σας ανοίξω. Γίνεται λίγο αυτό το κάτι, ρε παιδί μου. Την άλλη εβδομάδα όμως χαλαρώνουμε. Έχω κάποιες δουλίτσες βέβαια. Αρχικά θέλω να καθαρίσω γενική το σπίτι. Ναι. Οπότε θα καθαρίσουμε το σπίτι. Έχω μια φωτογράφηση που θα πάμε μαζί. Έχω κανονίσει διάφορα πραγματάκια. Τα νύχια μου, παρόλο με τέτοιο παπάρωμα σήμερα, εκεί σταθερή αξία. Καλά έχουν πάει. Και αυτά που λέτε, ζουμπουλάκια. Οπότε εγώ σας αφήνω, σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο μας βίντεο. Ζουμπουλάκια μου, το επόμενο βίντεο θα είναι η βάφτιση. Και κάποια στιγμή, αν καταφέρω και το μοντάρω Κυριακή Δευτέρα, θα έρθει και ο στολισμός πώς τον έφτιαξα. Θα τον έχετε ήδη δει στη βάφτιση, αλλά θα δείτε και πώς τον έφτιαξα. Γι' αυτό, αγαπούλες, σας αφήνω και τα λέμε συνέχεια. Bye!